Αφού παιδιά είμαστε σε Mood Team of the Year και κρατάμε πακέτα όλοι φαντάζομαι, όπως και εγώ, κρατάω πακέτα για την Παρασκευή τουλάχιστον να ανοίξω μερικά τότε. Και σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε τίποτα στα packs. Είπα να παίξω ένα draftάκι. Θα το φτιάξουμε μαζί. Θα παίξουμε. Και θα πάμε 5 πίσω. Όσες φορές πάμε 5 πίσω σχεδόν πάντα κερδίζω. Και ξεκινάμε με VVD. Εδώ θα πάω με 100 να το δοκιμάσω. Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Έχει και Hunter. Να δούμε πόσο καλή θα είναι. Έχουμε Care. Δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει καθόλου. Αλλά πρέπει να είναι πολύ καλή κάρτα. Εδώ τίποτα. Εδώ έχουμε Sawa. Η πουτέλιας. Ο Μπέλιγχαμ δεν με τρελαίνει πολύ. Μου φαίνεται πως είναι λίγο δύσκολο να τον κουνήσουμε στο γήπεδο. Εδώ πάμε υπό Μεκανό. Εδώ κλασικά, οπότε έχω σύστημα με left wing back. Πάντα, μα πάντα, μου βγάζει Λιζαραζού, πάντα. Και εδώ πήγα πάρω Φινπονγκ. Είναι ακραία κάρτα, θα πάρει και Team of the Year τώρα. Λοιπόν, πάμε μεσά εδώ πέρα. Και ελπίζω να μου δώσει έναν άλλον καλότερο το φύλακα, πρέπει να είναι καλός. Okay, θα πάρω τον Oblak. Και χρειαζόμαστε ένα Cam. Πω, παιδιά, ακραίο. Πήγα, θα πάρω Hulit, επειδή τον Ιωσέβη το χρησιμοποιώ συνέχεια και έχω πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω το Hulit. Θα ελπίσω να μου δώσει κάποιον άλλο ακραίο striker. Θα πάρω αμυντικό, παιδιά, επειδή χρειάζομαι βελτίωση full στην άμυνα. James για Super Sub. Πήγα πάρω Γκαρίντζα για Super Sub πάλι. Δεν χωράει δυστυχώς το σύστημα. Νάτος. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα μας δώσει ένα καλό center back, είμαστε πάρα πολύ καλά. Οφ. Και Mbappé. Εντάξει. Πω. Για μου αρέσει πάρα πολύ ο Κρόιφ, είναι αγαπημένη μου κάρτα στο παιχνίδι. Αλλά Ανρί δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Οπότε θα πάρω Ανρί. Ένα καλό αμυντικό να δώσω, ένα καλό center back βασικά. Νομίζω πως in game. Ωραία, αρχικά θα ξεκινήσω τον Ανρί μπροστά. Θα πάρω αυτόν εδώ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω in game θα είναι να γυρίσω πίσω τον Hulit, center back. Θα τον βάλω στη θέση του St. Just, όπως λέγεται αυτός. Θα βάλω τη Sawa εδώ πέρα. Και θα βάλω στο cam τον Mbappé. Θα φτιάξω τώρα τα custom tactics μια στα γρήγορα. Ωραία, έφτιαξα και τα custom tactics. Και πάμε να μπούμε στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ ο αντίπαλος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει μπροστά Zico και Cruyff και την Smith Centurions. Έχει αριστερό back Hernandez, έχει center back τον Van Dijk με τον Alberto. Δεξιά και αυτός ο Frimpong, τέρμα Μαϊνιάν. Εντάξει, ο Diaby δεξιά δεν πρέπει να είναι κακός. Απλά αυτός ο Ζάμπο Αγγίσα στο κέντρο. Εδώ έφυγε ο Eusebio. Και κάνουμε το 1-0. Εδώ είχαμε delay, δυστυχώς. Ευτυχώς δεν ήταν offside και κάναμε το 2-0 τον Mbappé. Εδώ πολύ εύκολα το 3-0. Εδώ του δώσε ένα γελίο πέναλτι.
Εδώ εύκολα το 4-1. Εντάξει, εδώ πέρα φαίνεται, ας πούμε, γιατί είναι η διαφορά δυναμικότητας και φαίνεται και στο σκορ, εντάξει. Δεν βρίσκω λόγο να κάθεις το παιχνίδι. Εδώ έκανε το 5-2. Εδώ και εμείς απαντάμε με kick of glitch. Βγήκε, πήραμε την πρώτη νίκη στο πρώτο round, αρκετά εύκολα. Πάμε να παίξουμε το δεύτερο match. Και αυτός έχει καλή ομάδα. Έχει αριστερά Mbappé, έχει μπροστά τον Thunderstruck Cruyff αυτός. Δεξιά Νιάκη Williams of Chemistry. Έχει πίσω Μιλιτάο με Carlos Alberto, δεξιά Τρίπιε, αριστερά Λιζαραζού, τέρμα Ter Stegen. Και στο κέντρο είχε Λίτμανεν, Μπέρκαμπ και μια Ισπανίδα από την Μπαρσελόνα. Αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε εύκολα το 1-0. Έβγαλε τέρμα. Μας αφήνει να ανέβουμε πάνω, ψηλά. Θα βγάλουμε μια σέντρα στον Mbappé. Θα κάνει κεφαλιά, θα κάνουμε το 2-0. Πατάει πάση ο αντίπαλος. Θα βγει. Βγήκε. Αυτός ήταν πολύ καλύτερο στο προηγούμενο. Δηλαδή στο 1 λεπτό που παίξαμε. Φαινότανε. Παρ' όλα αυτά, βγήκε στο 2-0, ευτυχώς. Εδώ βρήκαμε αντίπαλο. Πήρε λίγη ώρα, περίεργος. Και ο αντίπαλος έχει μπροστά Μιλίτο με Neymar, Fire, δεξιά Πελέ, αριστερά την μπάλα, Καντέ, Ματέους, δεξί μπακ της Μπενφίκα, Αραούχο, Κάμπελ, Καρμόνα, την απλή κάρτα και Κουρτουά. Εδώ, ταλευτήκαμε το kick-off, κάναμε το 1-0. Α, ξέχασα όμως να κάνω τις αλλαγές μου. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί. Και αυτός ο αντίπαλος στο 2-0 σπατάει πάση και βγήκε. Okay. Μ' αρέσουν γενικά αυτές οι εύκολες νίκες. Εδώ μετά από πάρα πολλή ώρα βρήκα παιχνίδι επιτέλους να παίξω το τελικό. Και ο αντίπαλος έχει μπροστά Winter Wildcards Pelé, Thunderstruck Cruyff και Zico, Hansen in form δεξιά, Vini αριστερά, Καμαβιγκά αριστερό back, το Μόρι center back και δύο Fire, Theo Hernandez center back, Καφού το Thunderstruck δεξί back, τον Ter Stegen τέρμα και την Engine τη χρυσή CDM. Εδώ πάλι εκμεταλλεύουμε το kick-off. Εδώ κάνω η Mbappé το 2-0. Με αρκετή υπομονή. Εδώ το 4-0. Πάυση και μάλλον ο αντίπαλος θα βγει. Για να δούμε να κάνουμε. Το 4-0 κάναμε, ναι, κερδίσαμε. Μπορεί να πω πολύ εύκολο αυτό το draft. Περίεργος. Μάλλον δεν ξέρω, φταίει η ώρα επειδή είναι αργά το βράδυ τώρα. Δηλαδή, και το πρώτο μάτς που ήταν εύκολο, μόνο αυτό πήρε λίγη ώρα, έφτασε μέχρι το δεύτερο ημίχρονο. Τα άλλα τρία, το δεύτερο μάτς, το 2-0 τελείωσε στο 7ο λεπτό, το άλλο 2-0 τελείωσε στο δεύτερο, και αυτό το 4-0 στο τελικό τελείωσε στο 17. Και παίρνουμε ένα 50k pack, που είναι πολύ ωραίο, μαζί με ένα gold pack, το οποίο 50k pack εννοείται θα το κρατήσω για το... για την Team of the Year, θα ανοίξω το gold pack. Και δεν έχει τίποτα. Το Flair, εντάξει, συνέχεια τον μπερδεύω με την Team of the Week. Διαφέρον το draft για σήμερα. Το κέρδισα αρκετά εύκολα, μπορώ να πω.
τα πακέτα που σας είπα έχω κρατήσει μερικά. Εδώ βλέπετε έχω 69 πακέτα και είναι όλα τέτοια. Αυτά που βλέπετε έχω από πίσω 83x10, έχω 84x20, έχω 83x20, έχω μερικά Ultimate, 100k pack. Τα κρατάω τα πολύ καλά μόνο, τα πάρα πολύ καλά. Τα οποία κάποια αυτά θα έρθουν την Παρασκευή. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like αν σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.